τον πρωτομητή, την κυρία Σπυλιοπούλου, γνωστή καθηγήτρια και συνεργάτης μας σε πολλά θέματα. Προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μοχλόβιο όσιμης ανάπτυξης μιας σύγχρονης περιφερειακής πόλης και θα μιλήσει για την περίπτωση της Σαλαμάκας. Σας καλημερίζω. Σας καλημερίζω και χαιρετίζω τη φοιτητιώσα νεολαία που είναι πολυπληθή σήμερα εδώ, φαινόμενο αρκετά σπάνιο για Σαββατοκύριακα. Τη 13η και 15η Σεπτεμβρίου του 1986 έπληξαν την όμορφη και ιστορική πόλη της Καλαμάτας μεγάλη σεισμή. Το Ιούνιο του 1996 απονεμήθηκε στην πόλη το βραβείο της Europa Nostra για τη διάσωση του ιστορικού της κέντρου και την αναστήλωση των ιστορικών της θηρίων μετά τους σεισμούς. Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως κύριο στόχο να δείξει πώς η περαιτέρω προστασία και σωστή αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης ως του κυριότερου μέρους του πολιτιστικού της αποθέματος, καθώς και η συνέχιση των έργων εξοραϊσμού και ενίσχυση των πολιτισμικών πόρων σε ολόκληρο τον νομό Μεσσηνίας, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης και αληθόρου ανάπτυξης, της παρήχαν τη δυνατότητα να υποβάλει μια δυναμική υποψηφιότητα για την ανάδειξή της σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Σύντομα, στο ιστορικό της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής εξέλιξης της Καλαμάτας, για την κυρίως πόλη και το λιμάνι της. Εδώ πρώτα βλέπουμε κάποιες καλκογραφίες για να δούμε πώς η πόλη είχε τον κύριο πυρήνα της ήδη από την εποχή της Φραγκοκρατίας στο κάστρο και πώς στη συνέχεια, ήδη στα 1868, τη βλέπουμε να έχει κατέβει πλέον από το κάστρο, που είναι ένας φυσικός λόφος, στην παραλία. Η ιστορική για την απελευθέρωση της Ελλάδας, πόλη της Καλαμάτας, αποτέλεσε κατά τις πρώτες δεκαετίες ύπαρξης του ελληνικού κράτους ένα εξελισσόμενο αστικό κέντρο, το οποίο κατόρθωσε λόγω της οικονομικής του άθησης να ανεληφθεί σε σημαντικό πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της Πελοποννήσου, αλλά και ολόκληρης της χώρας στη συνέχεια. Η φυσιονομία της πόλεως, με τις πολλαπλές μεταμορφώσεις της κατά τη διάρκεια της ιστορικοκοινωνικής της διαδρομής, θεμελιώθηκε πάνω στις δρομές του ανθρωπογενούς και μη περιβάλλοντος περί τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. Εκείνη την εποχή, η Καλαμάτα γνώρισε τη δική της Belle Époque, που άφησε μέχρι σήμερα ανεξίτηλα τα ίχνη της στη διαμόρφωση του πολιτισμικού τοπίου της πόλεως. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο του πολεοδομικού συστήματος της Καλαμάτας αποτελεί η ιστορική του διάρκεια από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα, που έχει αποτυπωθεί κατά μεγάλο μέρος γραμμικά στο χώρο με τη σταδιακή επέκταση της πόλης από το κάστρο προς το λιμάνι. Το ιστορικό της κέντρο, η παλιά πόλη, περιλαμβάνει τους χώρους που αναπτύχθηκε ο οικισμός της αρχαίας, βυζαντινής, φραγκικής και οθωμανικής εποχής, καθώς και τμήμα του χώρου που αναπτύχθηκε την εποχή της οικονομικής της άνθησης περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Μετά την απελευθέρωση, η πόλη επεκτείνεται αρκετά έξω από τον αρχικό πυρήνα του κάστρου, με κέντρο την πλατεία των Αγίων Αποστόλων. Παράδειγμα το γεγονός ότι ήδη το 1867 εκπονήθηκαν δύο χωριστά σχέδια, ένα για την κυρίως πόλη και ένα για την παραλία της. Η πρώτη επίσημη πολεοδομική παρέμβαση έγινε μόλις το 1905, με την οποία εγκρίθηκε απλά η τροποποίηση του προϋπάρχοντος σχεδίου. Το σημερινό λιμάνι της Καλαμάτας υπήρχε ήδη ως πυρήνας πριν από την Επανάσταση. Η ολοκλήρωση των λιμενικών έργων το 1901 από γαλλική εταιρεία συνέβαλε στην αναβάθμιση της παραλίας και οδήγησε στην πληθυσμιακή της αύξηση. Η οικονομική ανάπτυξη έφερε και την εκβιομηχάνησή της, η οποία επέβαλε την ενίσχυση των συγκοινωνιακών υποδομών. Το 1904 εγκαταστάθηκε ο σιδηροδρομικός σταθμός της παραλίας, σημερινό πάρκο του ΟΣΕ, ενώ το 1910 άρχισε να λειτουργεί και τροχιόδρομος, δηλαδή ηλεκτρικό τραμ, που με τα πράσινα βαγόνια του μετέφερε τους καλαματιανούς από την επάνω πόλη στην παραλία.
Έτσι προέκυψε ένα διπολικό σύστημα σύνδεσης της κυρίως πόλης με τον πυρήνα του λιμανιού. Κατά την περίοδο των ετών 1850-1930 παρατηρείται στην παλιά και τη νέα πόλη της Καλαμάτας μεγάλη οικοδομική άνθηση με εκπροσώπηση όλων σχεδόν των αρχιτεκτονικών ρευμάτων που απαιτούν στην πρωτεύουσα αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Διακρίνονται οι τύποι κτιρίων που βλέπετε εδώ, προκλασικιστικά, κλασικιστικά, υστεροκλασικιστικά, εκλεκτιστικιστικά κτίρια, κτίρια σε ρυθμό αρλουβό, κτίρια της εποχής του Μεσοπολέμου. Εδώ να πούμε ότι κάποια μεταγενέστερα ρεύματα, όπως αυτά του εκλεκτικισμού, έχουν περάσει απευθείας από την Ευρώπη λόγω των διασυνδέσεων της πόλης με κεντροευρωπαϊκά κέντρα, όπως για παράδειγμα η Τεργέστη ή η Μασσαλία, απευθείας στην Καλαμάτα, χωρίς το φίλτρο του αθηναϊκού κλασικισμού και των μεταγενεστέρων ρευμάτων. Η Καλαμάτα μετά τους σεισμούς. Η διάσωση του ιστορικού κέντρου και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης. Η Καλαμάτα αποτελούσε έως τα μέσα της δεκαετίας του 80 ένα από τα πιο όμορφα ιστορικά κέντρα της χώρας. Η ποικιλία των αρχιτεκτονικών τύπων που αναφέρθηκε συνιστούσε την πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης, άρρηκτα συνδεδεμένης με τον πολεοδομικό της ιστό. Την 13η και 15η Σεπτεμβρίου του 1986 έπληξαν όμως την όμορφη πόλη οι μεγάλοι σεισμοί. Και δεν αποτελεί υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι η Καλαμάτα άντεξε το μεγάλο αυτό σοκ των σεισμών, διότι είχε θωρακιστεί τον προηγούμενο χρόνο με ένα σύγχρονο και συνάμα ανθρώπινο σχεδιασμό, το σχέδιο πόλεως του 1985, που είχε ανατεθεί ήδη το 1979 στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Γρηγόρου Διαμαντόπουλου και των συνεργατών του από τον τότε Δήμαρχο Σταύρο Μπένο. Βάσει αυτού του σχεδιασμού είχαν προωθηθεί όλα τα σοβαρά έργα της πόλης καθώς και σημαντικές πολεοδομικές ρυθμίσεις που περιόρισαν αισθητά τις καταστροφικές συνέπειες σε κάθε επίπεδο. Αναμφισβήτητα τα έργα στο ιστορικό κέντρο υπήρξαν από τα πιο δύσκολα στη συνέχεια και σύνθετα εφόσον είχαν ως στόχο να δώσουν το κλίμα, τις ιστορικές διαστάσεις αλλά και τη ζωντάνια της περιοχής αυτής με νέες εμπορικές και πολιτιστικές λειτουργίες που να ταιριάζουν στον χώρο. Δεν ήταν επίσης εύκολο να περιοριστούν τα 350 αξιόλογα κτίρια της αρχικής καταγραφής στα 99 που τελικά κηρύχθηκαν διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού και 50 από το ΙΠΕΓΟΔΕ. Κριτήρια της τελικής επιλογής ήταν η ιστορική και αρχιτεκτονική τους αξία, καθώς και η οργανική τους ένταξη στον πολεοδομικό ιστό της πόλης. Ο Δήμος Καλαμάτας, στην προσπάθειά του να συμβάλλει στη διάσωσή τους, αγόρασε κάποια από αυτά με χρήματα δωρεών για να τα επισκευάσει, αποσκοπώντας την επανάκρισή τους από τις δημοτικές υπηρεσίες και τους πολιτιστικούς φορείς της πόλης. Πρόκειται συνολικά για 23 κτίρια που προσπάθησε να επαναφέρει στην πρωταρχική τους μορφή ή να μεταμορφώσει λειτουργικά, ακολουθώντας μια τακτική πολύ συζητημένη στις μέρες μας ως προς την αποκατάσταση, διασκευή αλλά και συμβατή επανάκριση παλαιότερων οικοδομημάτων. Εδώ τώρα ακολουθεί μια σύντομη αναφορά σε αυτά τα κυριότερα ιδιόκτητα διατηρητέα του Δήμου αναρχιτεκτονικό τύπο και στις λειτουργίες τους, γιατί μέσα από αυτό θα δούμε ότι πρώτον η βαριά βιομηχανία του πολιτιστικού αποθέματος της Καλαμάτας είναι η αρχιτεκτονική της κληρονομιά. Δεύτερον, οι κυριότεροι πολιτιστικοί πόροι ανάγονται στις επαναχρήσεις των κτηρίων αυτών. Θα αναφερθούν και κάποια άλλα κτίρια, πολύ αξιόλογα, τα οποία δεν είναι ιδιόκτητα του Δήμου. Εδώ μπροστά βλέπουμε τον πύργο του Παναγιώτη Μπενάκη, εκτός των τυχών του κάστρου. Δυστυχώς είναι γνωστός μόνο από μία λιθογραφία, διότι έπεσε θύμα των ορλογικών, δηλαδή κάηκε από τους Οθωμανούς, γιατί ο Παναγιώτης Μπενάκης, από την γνωστή οικογένεια των Μπενάκηδων, που ένας κλάδος τους συσχετίζεται με τον Μπενάκη του ομώνυμου μουσείου, είχε συμμετάσχει ενεργά στα ορλοφικά. Το Μπενάκη, όπου στεγάζεται η εφορία αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, είναι το οικοδόμημα εκείνο που ανοικοδομήθηκε μετά το 1921 από τον Παναγιώτη Μπενάκη, ως διάδοχος του κατεστραμμένου από τους Τούρκους αρχοντικού της οικογένειας. Το κτίριο Κρασακόπουλου, που είναι ένα προκλασικιστικό δείγμα, στεγάζει τα γραφεία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου της Καλαμάτας.
το κτίριο Φιτσάλου κλείδωνα, στεγάζει τη δημοτική πινακοθήκη Τάσος της Καλαμάτας. Ο Τάσος ήταν καλαματιανής καταγωγής. Μετά τους σεισμούς χάρισε πολύ μεγάλο μέρος του έργου του για να ενισχύσει την πόλη. Αυτή η δημοτική πινακοθήκη, μαζί με την πινακοθήκη, τη δημοτική πινακοθήκη της Λαρίσης, θεωρούνται ως, είναι από τις σημαντικότερες δημοτικές πινακοθήκες της χώρας. Το κτίριο Λαλέα, όπου στεγάζεται το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, μια ανοιχτή μονάδα, η μοναδική στην Πελοπόννησο. Το Τέος Γυμνάσιο Παραλίας, όπου στεγάζονται η Σχολή Καστικών και η Κεραμική Σχολή της ΔΕΠΑΚ. Το κτίριο Κατρίνου Δασκαρόλη, όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας. Το κτίριο Τσίγου, πρώην έπαυλη Ψάρτη, ο οποίος στις καλές εποχές κατήχε 99 κλειδιά, όπως λένε οι καλαμαντιένοι σήμερα. Μεταξύ αυτών και το οίκημα στο οποίο στεγάζεται τώρα το Δημαρχείο. Στις οδούς Αριστοδήμου και Αγίου Νικολάου, δηλαδή ακριβώς στον πυρήνα του Ιστορικού Κέντρου, που στεγάζει σήμερα την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Το κτίριο Πλεματιά Βογόπουλου, αριστερά στην παλιά του κατάσταση, δεξιά ανακαινισμένο, όπου στεγάστηκε πρόσφατα, τον Οκτώβριο του 2016, ομόνιμη έκθεση της Συλλογής Ελληνικών Ενδυμασιών, Βικτωρία Καρέλια, που ανήκει στο, που έχει δωρηθεί στο Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας. Το πρώην ξενοδοχείο Βασιλικών, επί των οδών Αριστομένους, στο κομμάτι που έχει πεζοδρομηθεί και Πολυβίου, όπου σήμερα στεγάζεται η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου, ΔΕΤΑΚ. Το τέος διοικητήριο παλιού στρατοπέδου, όπου στεγάζεται η διοίκηση της Σχολής Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το τέος κτηριακό συγκρότημα του λόγου παλαιού στρατοπέδου, όπου στεγάζεται η Σχολή Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών. Εδώ να πούμε ότι το Υπουργείο Στρατιωτικών μετά τους σεισμούς παραχώρησε άμεσα στον Δήμο το χώρο αυτό, τα κτηριακά συγκροτήματα του στρατοπέδου. Και ο Δήμος το 2002, όταν ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, παραχώρησε για 20 χρόνια τα κτίρια αυτά για τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Σπουδών. Το αμφιθέατρο της σχολής φέρει το όνομα του Νικολάου Πολίτη, που ήταν καλαματιανός. Η οικία των Εφεσίων, επί της οδού Μαυρομιχαλαίου 4, ένα ιστεροκλασικιστικό οικοδόμημα, έργο Ιταλού αρχιτέκτονα, με πολύ αξιόλογη εσωτερική διακόσμηση από τυπογραφίες Πομπιανού στυλ, στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί, όταν αποπερατωθεί από κατάστασή του, ένα μουσείο πόλος, το οποίο χρειάζεται η Καλαμάτα. Η επωνομαζόμενη οικία Τσίλερ, που δεν ανήκει στο Δήμο, είναι ιδιωτική κατοικία, αλλά είναι ένα πολύ αξιόλογο κτίριο, το οποίο μας θυμίζει και πάλι ένα οικοδόμημα του Τσίλερ εδώ, στην Καλυθέα, το οικοδόμημα Λασκαρίδη, την οικία Λασκαρίδη. Το Πανταζοπούλιο, που ανήκει στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας και το οποίο στεγάζει Πανταζοπούλιο Λαϊκή Σχολή. Αποτελεί μοναδικό δείγμα πρόσμιξης παλαιού με νέο κτίσμα. Δεξιά το παλαιό, αριστερά το νέο, το οποίο κατασκεύασε το Ζεύγος Λιακατά, καθηγητές, αν δεν κάνω λάθος, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, και πήραν και βραβείο για αυτό. Διατηρείται σε εσοχή παλιά πρόσωψη, ενώ το υπόλοιπο οικόπεδο αναπτύσσεται κυταρικά με σχέση εξαγωνικού κανάβου. Η πινακοθήκη σύγχρονης ελληνικής τέχνης, που στεγάζεται στον τέταρτο όροφο του Πανταζοπουλίου, επίσης μία από τις σημαντικότερες της ελληνικής περιφέρειας, επίσης αποτελούμενη κυρίως από δωρεές όλων των Ελλήνων καλλιτεχνών, που μετά τους σεισμούς θέλησαν να ενισχύσουν την πόλη της Καλαμάτας. Το Δημαρχείο, πρώην οικία Ψάρτη, επί των οδών Αριστομένους. Το Ζουμπούλιο, Μέγαρο Ζουμπούλι, ένα πολύ αξιόλογο εκλεκτικιστικό κτίριο με μανιελιστικές τάσεις, το οποίο στεγάζει την σχολή χορού της ΔΕΠΑΚ. Το ανακατασκευασμένο κτίριο της παλιάς αγοράς, που από το 2009 στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, το οποίο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες ως το
προς τον τρόπο που εκθέτονται όλες οι εποχές μέχρι και την άνοση. Η Καλαμάτα σήμερα, από το βραβείο Europa Nostra στην υποψηφιότητα για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021. Η πόλη της Καλαμάτας κατέχει κεντρικό σημείο στο μυθό του Μεσσηνιακού κόλπου και στους πρόποδες του Ταϊγέτου, παρέχοντας τις υποδομές και τις πρακτικές εξυπηρετήσεις ενός αστικού κέντρου, αλλά και ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον που προσφέρεται για αναψυχή. Όπως προαναφέρθηκε, ήδη από το 1985 γίνονται συστηματικές προσπάθειες χωροταξικού και πολεοδομικού ανασχεδιασμού της πόλης βάσει των αρχών της αηφόρου ανάπτυξης, πρόγραμμα που συνεχίστηκε και μετά το σαρωτικό χτύπημα του Εγκέλαδου το 1986. Από το 2004 και εξής, ο Δήμος Καλαμάτας προχώρησε στη μελέτη και την υλοποίηση έργων ανάπλασης του κέντρου και του παραλιακού μετώπου της πόλης, που οδήγησαν σε έργα εξορεϊσμού όπως πεζοδρομήσεις και διαπλατήσεις πεζοδρομίων. Βαρύνουσα σημασίας για την ανάδειξη σημαντικού μέρους της πλούσιας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Καλαμάτας και την οργανικότερη ένταξή της στο σύγχρονο πολεοδομικό ιστό, υπήρξε κατά κύριο λόγο η πεζοδρόμηση της οδού Αριστομένους. Ο Δήμος προχώρησε επίσης στην κατασκευή πλατιών και ποδηλατοδρόμων με στόχο την αποσυμφόρεση του κορεσμένου κέντρου και του παραλιακού της μετόπου, καθώς και τον σταδιακό περιορισμό της χρήσεως λιοταχή, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Ιδιαίτερα όμως μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, η πόλη της Καλαμάτας άρχισε να επενδύει ουσιαστικά στην πολιτιστική ανάπτυξη, γι' αυτό και υπήρξε μία από τις επίλεκτες πόλεις της Ελλάδας που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων με το Διεθνές Κέντρο Χορού και το Υψηλής Ποιότητας Διεθνές Φεστιβάλ. Στο πλαίσιο δεκαετούς προγραμματικής σύμβασης με το κράτος, ο Δήμος Καλαμάτας ίδρυσε τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης ΔΕΠΑΚ το 1985 με στόχο την καλλιτεχνική και αισθητική καλλιέργεια των πολιτών και την υποστήριξη της σύγχρονης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στους διαφορετικούς τομείς της τέχνης. Υποστηρίχθηκε έτσι η λειτουργία εικαστικού εργαστηρίου, δημοτικού οδείου, δημοτικής σχολής, χορού, της δημοτικής πινακοθήκης τάσεως, του Διεθνούς Κέντρου Χορού και του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, του μόνου θεματικού πάρκου στην Ελλάδα με θέμα την ιστορία του σιδηροδρόμου. Το 2008 η ΔΕΠΑΚ ενσωματώθηκε στην νέα δημοτική επιχείρηση Φάρης, η οποία περιλαμβάνει επιπλέον το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και τη Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας. Στην πόλη λειτουργούν επίσης και άλλοι φορείς σύγχρονου πολιτισμού διαφορετικής κλίμακας, όπως το Φεστιβάλ Δρόμου, το Καλαμάτα Jazz Festival, θεατρικά σχήματα και άλλα, λόγω της πολυετούς επένδυσής της στον πολιτισμό. Η πρωτεύουσα της Μεσσηνίας διαθέτει και αρκετές άδειες πολιτιστικές υποδομές ικανές να φιλοξενούν ποικιλία εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, όπως το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, η Πανταζοπούλιος Λαϊκή Σχολή που προαναφέραμε, και το Μέγαρο Χορού, η κατασκευή του οποίου χρηματοδοτήθηκε από το ΓΑΜΑ και το ΔΕΛΤΑ κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης, πακέτο στήριξης και ολοκληρώθηκε το 2012. Η υποόρουσα εφορίας αξιοποίηση της πλούσιας ιστορίας των πολιτιστικών χώρων και της φυσικής ομορφιάς της Μεσσηνίας μέσω μορφών εναλλακτικού τουρισμού, καθώς και η αναμόρφωση των χερσαίων αερίων και θαλασσίων δικτύων πρόσβασης, έχουν αρχίσει να επιτρέπουν την προσέλκυση τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δημιουργώντας πηγές εισοδήματος για την τοπική κοινωνία. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η μεγάλη προσφορά των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας και εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Καλαμάτα, του ΤΕΙ Πελοποννήσου και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς συνεχίζουν την παράδοση της πόλης στις επιστήμες και τα γράμματα, αποτελώντας ταυτόχρονα και μια δυναμική για περιφερειακή ανάπτυξη. Η έρευνα που διεξάγουν μπορεί να περάσει τουλάχιστον εν μέρη μέσα από πρακτικές εφαρμογές στη διασύνδεσή της με την τοπική κοινωνία, καθώς και στη διάχυση των αποτελεσμάτων της στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό παράδειγμα αποτελεί η επιστημονική παραγωγή του τμήματος και εδώ βλέπουμε τα τρία μεταπτυχιακά μας που λειτουργούν τα δύο τελευταία χρόνια. Το δεύτερο, διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών και περιβάλλοντος,
νομίζω ότι αφορά και άμεσα το θέμα της σημερινής ημερίδας. Ουσιαστική κρίνεται και η σύμπραξη της τοπικής κοινωνίας στην ανάδειξη και διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης με την νεοσυστατήσα ομάδα Πάμε Βόλτα, που διοργανώνει περιηγήσεις ανοιχνεύοντας τα μονοπάτια της καλαματιανής ιστορίας και πολιτισμικής κληρονομιάς. Οι θεματικές της περιηγήσεις έχουν ως επίκεντρο τη λιγότερο γνωστή ιστορία της Καλαμάτας και των κατοίκων της και έχει ήδη διασύνδεση με, με τα μονουμέντα της ελληνικής εταιρείας. Επιδιώκοντας την οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της πόλης, ο Δήμος Καλαμάτας κατόρθωσε κατά τις δύο δεκαετίες που παρήλθαν από την βράβευση της Europa Nostra το 1996 να ατενίζει και πάλι με αισιοδοξία το μέλλον, επιδεικνύοντας εκ νέου μια δυναμική που επέτρεψε στην πόλη να υποβάλει υποψηφιότητα για την ανάδειξή της σε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 και να φτάσει στον τελικό γύρο. Σε αυτό συνέβαλε χωρίς αμφιβολία και η συνέχιση των έργων εξοραϊσμού και ενίσχυσης των πολιτισμικών πόρων σε ολόκληρο τον νομό Μεσσηνίας, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης και αληφόρου ανάπτυξης, στα σημαντικότερα από το οποίο θα ήθελα να αναφερθώ μόνο δείχνοντάς τα, κλείνοντας. Εδώ το οχυρό συγκρότημα των Μούρτσινων Τρουπάκηδων στην Άνω Καταμήλη, το οποίο λειτουργεί ως μουσιακός χώρος. Η αποκατάσταση του Βυζαντινού Ναού Αγίου Πέτρου Καστάνιας του 12ου αιώνα, βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτιστική κληρονομιά, το οποίο απονεμήθηκε τον Νοέμβριο. Πύργος Δουράκης στην Καστάνια, που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρηταίο μνημείο και ο οποίος την ημέρα των εγγενείων του Αγίου της απονομής του βραβείου Europa Nostra στον Άγιο Πέτρο, εγγενιάστηκε ως μουσείο. Άποψη του Θεάτρου της Αρχαίας Μεσσήνης, που τόσο αγαπάει ο κύριος Μωραήτης. Εδώ έχουμε μια συνέργεια, καινούρια κύριε Μωραήτη, συνέργεια του κυρίου Μπένου, δηλαδή του διαζώματος, με τον Δήμο Μεσσήνης να γίνει ενοποίηση μεταξύ της σημερινής πόλης της Μεσσήνης και του αρχαιολογικού χώρου της Μεσσήνης, φτιάχνοντας επιτέλους το οδικό δίκτυο και συμπεριλαμβάνοντας κάποιες άλλες διευκολύνσεις. Ο αρχαιολογικός χώρος του επωνομαζόμενου Ανακτόρου του Νέστορος, μία από τις σημαντικότερες θέσεις της Μυκηναϊκής εποχής σε ολόκληρη την Ελλάδα, μετά από 10 χρόνια που ήταν κλειστός, παραδόθηκε τον προηγούμενο Ιούνιο και πάλι στο κοινό με μία υποδηματική αποκατάσταση και κυρίως με ένα στέγαστρο, το οποίο ίσως είναι το πλέον σύγχρονο αρχαιολογικό στέγαστρο που έχουμε στη χώρα. Εδώ να πούμε ότι ήταν και το πρώτο, το οποίο έφτιαξε η αρχαιολογική υπηρεσία, είναι το πρώτο στην ιστορία των στεγάστρων στην Ελλάδα για να προστατέψουν έναν αρχαιολογικό χώρο. Ο ναός του Επιρικουρίου Απόλλωνος στις βάσεις της Φυγαλίας, ο οποίος κανονικά δεν θα έπρεπε να ανήκει στη Μεσσηνία, κατά Παρσανία ήταν στην Αρκαδία και θα έπρεπε να έχει παραμείνει στην Αρκαδία, αλλά πάει και έρχεται ένα μνημείο προστατευόμενο από την UNESCO, διότι είναι εξαιρετικής σημασίας. Προστατεύοντας τα αρχαιολογικά μνημεία και γενικά τα μνημεία του παρελθόντος, κάθε είδους, δίνουμε ένα μέλλον στο παρελθόν, όπως διακήρυξε χαρακτηριστικά ο Δήμος Καλαμάτας μετά τους σεισμούς, για να πείσει τους κατοίκους για τη σημασία των έργων τα οποία επρόκειτο να ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.